Η οικονομική κρίση που συρρίκνωσε τους μισθούς και έσπρωξε στην ανεργία εκατομμύρια Έλληνες άλλαξε σημαντικά την καταναλωτική συμπεριφορά στην Ελλάδα, με τις τιμές σε πολλά προϊόντα να παραμένουν ακόμα και σήμερα σε υψηλά επίπεδα. Όταν συρρυκνώνονται τα εισοδήματα, αλλάζουν και τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς μας ως καταναλωτές, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Γιώργος Λεχουρίτης. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον κύριο Λεχουρίτη, ήταν μία από τις πρώτες χώρες σε σκουπίδια σε τρόφιμα, ωστόσο τα δεδομένα έχουν αλλάξει σημαντικά. Ο Έλληνας καταναλωτής δεν αγοράζει πλέον όπως το παρελθόν, για παράδειγμα 5 κιλά ντομάτες ή 2 κιλά κολοκυθάκια. Αγοράζει συγκεκριμένα πράγματα και σε συγκεκριμένες ποσότητες ώστε να μην έχει απώλειες και καταλήγουν τα τρόφιμά του ή τα μαγειρεμένα του φαγητά στα σκουπίδια. Κοιτάξτε, αυτά παραμένουν λιγότερο από ό,τι παίρναμε κάποτε. Δεν είναι τα ίδια, αλλά είναι απαραίτητα. Πρέπει να τα πάρουμε. Δεν παίρνουμε για μια μέρα, παίρνουμε για ορισμένες μέρες. Όταν τα παίρναμε κάποτε, ήταν φτηνότερα. Οι μισθοί, οι συντάξεις ήταν κάπως διαφορετικά. Τώρα αυτά είναι όλα μειωμένα. Τι να κάνουμε όμως, πρέπει να τα πάρουμε. Όχι, δεν έχουμε. Γιατί μετρημένα. Ό,τι χρειάζεται και να παίρνουμε. Σήμερα το καλάθι τι διαθέτει? Διαθέτει γάλα, μπισκοτάκια, γιαουρτάκια, και από εκεί. Στις απολύτως απαραίτητες ποσότητες. Ακριβώς. Σχεδόν τα ίδια. Τα μισά περίπου. Τα μισά παίρνουμε. Σήμερα τι έχει το καλάθι? Κρέας, γάλα, σαλάμι. Πάντως για παράδειγμα δεν μπορείτε να πάρετε, πώς πάνε παλιό, το έξω 2-3 κιλά ντομάτες, φαντάζομαι. Πού να πάρεις, όσο πάλι κοστεύουν όλα. Βεβαίως όχι, είναι αδύνατον πλέον με τα δεδομένα τα σημερινά. Σήμερα το καλάθι τι διαθέτει? Ό,τι είναι απαραίτητο για μια μεγάλη οικογένεια. Μπορείτε πλέον να αγοράζετε με τον ίδιο ρυθμό, δηλαδή ξέρω εγώ 2 φορές την εβδομάδα να έχετε στο σούπερ μάρκετ? Πολλές φορές ναι, πολλές φορές όχι. Όχι βέβαια. Έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ η ποσότητα αυτών. Σήμερα το καλάθι τι διαθέτει? Σήμερα τίποτα, λίγο ψωμάκι και κάτι άλλα μικροπράγματα που χρειάζονται για καθημερινή χρήση. Ούτε τα μισά με αυτή την κατάσταση. Λεφτά μας κόψανε, τιμές ανεβαίνουν, από εκεί και πέρα τι να ψωνίσουμε? Τα πιο απαραίτητα, τα πιο βασικά. Φαντάζομαι και οι επισκέψεις σας στα σούπερ μάρκετ, σε άλλους μαγαζιά έχουν αραιώσει. Σίγουρα, αυτό είναι φως φανάρι.